Είμαστε με τους Παναγιώτη Λαμπρίδη και Χριστίνα Παρασκευοπούλου, αυτούς που γέννησαν τα μορέλια. Τι είναι τα μορέλια και πώς ξεκινάει αυτό το ταξίδι? Αυτή η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε το 2023 το Φλεβάρι από τον Παναγιώτη το Λαμπρίδη, ο οποίος ξεκίνησε με την μπλούζα, με τη Λινιό Λεξικό. Εκείνος την είχε σχεδιάσει ήδη, είχε βάλει διάφορες εκφράσεις κτλ. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Λέει, αυτό μάλλον θα θέλουν να το δουν και οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας ξαφνικά όταν το είδαν λένε, ρε παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν το συνεχίζετε και σε κάτι άλλο, το πάτε παραπέρα. Και κάπως έτσι πήραμε το έναυσμα και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε και άλλα πράγματα πάνω στα μουρέλια με την τοπιολαλιά της Μυτιλίνης. Ποιες είναι οι αγαπημένες σας φράσεις? Σαλιαμπάλια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι must. Εντάξει, το καλό στα μουρέλια που έχουμε πάρει και το όνομά μας, διότι ήταν πάντα μία έκφραση σταθμός. Με το που μπαίναμε στο χωριό, με το που πατάγαμε το πόδι μας, η γιαγιά μας το πρώτο πράγμα που μας λέγανε, καλό στα μουρέλια, και έχει μείνει. Εμένα είναι αυτή. Α, Νταβούλ. Νταβούλ. Υπήρχαν πολλές εκφράσεις, ρε παιδί μου, κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε στο χωριό και ακούμε διάφορες λέξεις, ιδιωματισμούς, τέλος πάντων, που μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Και το προχωρήσαμε, το ψάξαμε περισσότερο, μπήκαμε μέσα στη γλώσσα, πήραμε βιβλία. Και όπως είπε και η Χριστίνα, κάποιες από τις αγαπημένες της, που είναι η Σαλιαμπάλια και εμένα είναι, και το Νταβούλ και το Αδιαφόρητος, και έπονται και οι υπόλοιπες. Πριν πόσο καιρό ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, τι ανταπόκριση είχαμε μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι? Λοιπόν, η προσπάθεια, όπως είπε η Χριστίνα, ξεκίνησε σαν πρώτη ιδέα από το Φεβρουάριο. Υλοποιήθηκε κάπου στις αρχές του καλοκαιριού. Ξεκίνησε μια πρώτη προσπάθεια το καλοκαίρι, όπου είχε τρομερή ανταπόκριση. Σταμάτησε το φθινόπωρο για επαναδιοργάνωση, γιατί υπήρχε ανάγκη για φυσικό κατάστημα και στην Αθήνα. Το φτιάξαμε, το στήσαμε, το ανοίξαμε, φτιάξαμε το e-shop μας, το καινούριο. Και θα έλεγε κάποιος ότι τώρα, ρε παιδιά, το χειμώνα μπλουζάκια. Ναι, κι όμως. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, ανέλπιστα. Εμείς κάναμε την οργάνωσή μας για το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή για το καλοκαίρι που έρχεται. Αλλά είχαμε τόσες προτάσεις και από όλη την Ελλάδα και, όχι, και προσοχή, όχι μόνο από Μυτιλινιούς. Κάνανε μεγάλη εντύπωση οι εκφράσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Και αναπόφευκτα το ένα έφερε τ' άλλο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μας είπαν, παιδιά, μπράβο σας που αναδεικνύετε το γλωσσικό πλούτο του νησιού. Αισθανθήκαμε πολύ περήφανοι που καταφέραμε έστω μέσα από αυτό και κάναμε κάτι. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει μαζί, Χριστίνα, μας είχες πει ότι πρόκειται να ανοίξετε ένα κατάστημα και εδώ στη Μυτιλίνη. Αυτό σε τι στάδιο βρίσκεται? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση, το συζητάμε πολύ σοβαρά και ενδεχομένως να γίνει. Αλλά δεν θέλουμε να λέμε πράγματα τα οποία μπορεί. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι 100% για να τα ανακοινώσουμε. Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ και θέλουμε να το κάνουμε. Και προσεχώς θα το κάνουμε. Βασικά είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Και είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μας προσέγγισαν λοιπόν πολλοί σύλλογοι από τη Λέσβο, με πρώτο τον σύλλογο του Πολυχνήτου. Τους φτιάξαμε πραγματικά πολύ ωραίες δουλειές. Τους φτιάξαμε και το λογότυπό τους, γιατί είμαστε και δημιουργικό γραφείο εκτός από το να φτιάχνουμε μόνο δημιουργικά πράγματα για τη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια ήρθε η Βρύσα και θα συνεργαστούμε και με τη Βατούσα και με την Άντισα και με πάρα πολλούς άλλους που έχουμε συνομιλίες. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό, το ότι βρήκατε δηλαδή μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έναν χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, τόση υποστήριξη με αυτό που κάνετε και τι σηματοδοτεί αυτό? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, ήταν κάτι δοκιμαστικό για μας. Όπως είπε και η Χριστίνα, ξεκίνησε σαν ένα αστείο, σαν μια μπλούζα για να φτιάξουμε για τους δικούς μας ανθρώπους. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη και άρχισε ο κόσμος και ζήταγε πράγματα. Και έπρεπε και εμείς να ανταποκριθούμε, και όχι μόνο έπρεπε να ανταποκριθούμε για κάποιο λόγο, γιατί αγαπάμε το νησί, μας αρέσει η τοπιολαλιά, μας αρέσουν οι άνθρωποι και θέλουμε μέσα από αυτό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, μια πετρούλα σε ό,τι μπορεί να σημαίνει ένα πράγμα που έχει να κάνει με την τοπιολαλιά της Λέσβου.
Πού βρίσκει κάποιος τα δημιουργήματά σας? Λοιπόν, καταρχήν στο site μας www.kalostamurelia.gr και κατόπιν έχουμε και φυσικό κατάστημα στην Αθήνα, στην περιοχή του Ταύρου, Πατριάρχου Ιωακήμ 50. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να μας γνωρίσει από κοντά, να πούμε και ένα καφέ και φυσικά να δει όλα μας, όλη μας την γκάμα των προϊόντων από κοντά και από πρώτο χέρι. Τι περιλαμβάνει αυτή η γκάμα? Το κεντρικό είναι τα t-shirt, έτσι, με τις ατάκες. Από εκεί και πέρα έχουμε και κούπες, με όλες τις ατάκες μας σχεδόν. Έχουμε τσάντες, shopping bags και νεσεσέρ. Η προηγούμενη φράση που μας είχε κάνει εντύπωση και σχετιζόταν και με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ήταν το «Αχ, Βρεντέρτ». Οι επόμενες φράσεις που θα περιμένουμε και θα μας εκπλήξουν ευχάριστα. Τώρα να σου πω ότι έχουμε ένα αρχείο με ό,τι είναι προσχεδιασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το τελευταίο που μου έχει κολλήσει είναι το «Καλό μουρό». Θέλω να φτιάξω μια μπλούζα που να λέει «Καλό μουρό». Επίσης, σίγουρα θα υπάρξει και το καπαντίστικα που το είχαμε φτιάξει πιο παλιά. Και παραπέμπει σε καλοκαίρι. Φυσικά. Ένα. Και έχουμε και άλλη μια ιδέα που δουλεύουμε τώρα. Είμαστε στο τελικό στάδιο με τα ιδιαίτερα πιάτα της Λέσβου που αγαπάμε όλοι. Που είναι και ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους που ερχόμαστε και στο νησί, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η κουζίνα και θα λέγεται Μυτιλινιό Μενού και θα έχει κάποια πολύ χαρακτηριστικά πιάτα φτιαγμένα στο χέρι, ζωγραφιστά από τη Χριστίνα και θα τη δείτε πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Τα δημιουργήματά σας είναι ο πιο άμεσος εκτιμό τρόπος για να διαφημιστεί η Λέσβος και εντός και εκτός. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Αυτό καταρχήν μας, για κάποιο λόγο, μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι. Το ότι καταφέραμε εμείς μέσα από μια ιδέα που ξεκίνησε ως αστείο τελικά να συμβάλλουμε στη διαφήμιση του νησιού μας. Είναι κάτι υπέροχο για εμάς. Πάντοτε, από πολύ μικρή, προσπαθούσαμε να διαφημίσουμε το νησί μας, να φωνάξουμε τους φίλους μας, να τους περιγράψουμε πώς είναι εδώ, να τους καλέσουμε να έρθουν και τώρα πλέον έχουμε φωνή και μπορούμε να απευθυνθούμε μέσα από τα πράγματά μας. Είναι κάτι φανταστικό, όπως καταλαβαίνεις, κάτι μαγικό. Επίσης, με αφορμή αυτή, θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον κόσμο που έρχεται και μας γνωρίζει στο μαγαζί. Είναι κάτι το οποίο ούτε εμείς το είχαμε σχεδιάσει και επειδή είμαστε και δημιουργοί οι οποίοι είμαστε και λίγο κλεισμένοι στο καβούκι μας, καταλαβαίνεις ότι πολλές ώρες στον υπολογιστή, μόνο δημιουργία και όταν δεν έχεις φυσικό κατάστημα να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο, κάπου αρχίζεις και γίνεσαι πιο μοναχικός. Αυτό λοιπόν μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε κόσμο που ήρθε στο μαγαζί, πραγματικά υπέροχους ανθρώπους που ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ότι θα έχουμε τόση επαφή, τόσο καλή επαφή και θα δημιουργήσουμε καινούργιες σχέσεις που πραγματικά κρατάνε και τους βλέπουμε και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν στα πολύ θετικά όλου αυτού του εγχειρήματος. Χαιρόμαστε και χαιρόμαστε να έρχεται κόσμος στο μαγαζί έστω και για καφέ. Εμείς τους καλούμε για καφέ, δεν τους καλούμε να έρθουν στο μαγαζί μας να ψωνίσουν κάτι, να τους γνωρίσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα λοιπόν από τα Μουρέλια που είναι μια κατηγορία μόνο του σαν project, από εκεί και πέρα εμείς έχουμε και το γραφείο μας, το οποίο λέγεται 52 Design Studio και αναλαμβάνουμε όλων των ειδών γραφιστικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η κύρια δουλειά μας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια αυτό που περισσότερο ειδικευόμαστε είναι τα εξώφυλλα βιβλίων, κυρίως όμως συνεργαζόμενοι με το εξωτερικό. Οπότε, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει. Είμαστε και εμείς, είμαστε και το φοιτητή του εδώ.